Καλησπέρα, είναι Πέμπτη, είναι η εκπομπή «Τα ξέροντα στον κόσμο» με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Και σήμερα, όπως αγαπητοί μου φίλοι έχετε δει, το θέμα, έτσι κάνουμε ένα λογοπαίγνιο και θα εξηγήσουμε στην πορεία, είναι συμπλέοντας την προσφορά και τον εθελοντισμό. Όπως ξέρετε κάθε φορά, στο κομμάτι της θεματολογίας των εκπομπών, πάντα έχουμε κοντά μας ανθρώπους γνώστες που θα μας βοηθήσουν να συνταξιδέψουμε αυτή την ώρα μαζί σας και να περάσουμε μια ευχάριστη ώρα. Κοντά μας από την σύμπλευση η κυρία Δίκη Δόλκα, μέλος του ΔΟΣΟΥ. Καλησπέρα κυρία Δόλκα. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Δημήτρης Φαρδαμάνης, χειρούργος, γιατρός, υπεύθυνος ομάδας χορηγών. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα μόνο για να μας ακούνε οι τηλεθεατές και να μην σας αδικήσω, να είμαστε κοντά στα μικρόφωνα. Να μιλάμε στον ελληνικό. Μπορούμε. Δημήτρης. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω κοντά μου, επιτρέψτε μου και να με διορθώσετε, μέλη και εθελοντές της σύμβλεψης. Δημήτρη, ποιος ήταν οι προτεργάτες και πώς ήταν το σκεπτικό να δημιουργηθεί η σύμβλεψη? Καταρχήν η χαρά είναι δικιά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Μας δίνετε αυτό το βήμα να παρουσιάσουμε την ομάδα μας. Είναι κάποια χρόνια πριν, από το 2014, που κάποιοι άνθρωποι που πηγαίνουν ούτως ή άλλως με τα φουσκωτά τους ή και απλά τουριστικά σε κάποια νησιά, αφού γραστήκαν τις ανάγκες που υπάρχουν στα νησιά, που είναι πολύ εύκολο άμα έχεις μια ευαισθησία να τη δεις, κάθεσαι να πιεις ένα καφέ ή να φας ένα φαγητό, και μόλις μάθουν ότι είσαι γιατρός, έρχονται και σου λένε διάφορες συμβουλές ή διάφορες ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Έτσι κάποιοι συναντιόμασταν σε κάποια νησιά και αποφασίσαμε τελικά να ενωθούμε να κάνουμε μια μη κερδοσκοπική ομάδα που τελικά έφτιαξε τη σύμπλευση. Δίκη, πόσα χρόνια είναι η σύμπλευση? Η σύμπλευση είναι από το 2014. Έχουμε κάνει μέχρι στιγμής 7 καλοκαιρινά και 8 φθινοπορικές. Τα καλοκαιρινά μας ταξίδια διαρκούν 10 μέρες. Οι φθινοπορεινές αποστολές είναι τριήμερα. Μ' ακούτε? Να πω λίγα λόγια για την ομάδα. Αποτελείται από περίπου 100 εθελοντές, οι οποίοι... Να τους χιλιάσετε. Ευχαριστούμε. Αλλάζουμε συνέχεια. Μπορεί να είναι και 1000 συνολικά, οι οποίοι είναι 100 αναστιγμή, ας πούμε. Ισχύει. Από το 2014 μαζευόμαστε μέσα στη χρονιά, προσπαθώντας να βρούμε τους πόρους ώστε να υλοποιήσουμε όλο το έργο. Το έργο δεν είναι μόνο αυτό που παράγουμε την ώρα που είμαστε στα νησιά. Θέλει μια φοβερή προετοιμασία. Η σύμπλευση είναι εντελώς αυτοχρηματοδοτούμενη, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένας έμισθος στην ομάδα, το οποίο αυξάνει πάρα πολύ τις απαιτήσεις για τους εθελοντές, οι οποίοι πρέπει να βρίσκουν από τον ελεύθερό τους χρόνο τη δυνατότητα να προετοιμάζονται για αυτό το ταξίδι. Yeah. Στο 12μηνο, δηλαδή, περίπου πόσους μήνες είναι όχι προετοιμασία, το πραγματικό έργο σας? 365 μέρες. Η προετοιμασία... Εντάξει, δεν είναι κάθε μέρα, αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι κάθε μέρα, αλλά για 15 μέρες ταξίδι, 10 συν 3-4, τελικά όλο το χρόνο, όλο και κάτι κάνουμε. Και αν δεν κάνουμε, έχουμε μια συνεχή επαφή και συνεχές συναντήσεις. Συνεχές συναντήσεις σε ένα αντεφκτήριο που έχουμε, συναντιόμαστε. Πού βρίσκεται το δευτήριο? Στην Νέα Κηφισιά. Να έρθουμε, είμαστε κοντά. Να έρθει, είστε καλεσμένοι. Υπάρχει ανταπόκριση στο κομμάτι του εθελοντισμού? Δηλαδή, σιγά σιγά σας μαθαίνει ο κόσμος, είτε από διάφορες ειδικότητες ή απλοί πολίτες που έχουν την φιλοσοφία και το πνεύμα του εθελοντισμού μέσα τους και ψάχνονται και σε εσάς βρίσκουν αυτό που λένε μια ωραία οικογένεια, μια ωραία παρέα, μια κάτι που τους κεντρίζει το να σας προσεγγίσουν? Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι το έχουν μέσα τους και όλοι οι άνθρωποι επαγγελματικά θέλουν ένα μικρό κομμάτι να το δίνουν ελεύθερα, χωρίς κανένα προορισμό.
σε αυτούς απευθυνόμαστε και όντως μας βρίσκουν και όντως είναι από όλους τους χώρους, δεν είναι μόνο γιατροί. Οι δίκες που είναι δικηγόρος. Εγώ δεν μίλησα. Εγώ δεν μίλησα. Είχαμε πει κάτι πριν την εκπομπή και λέει, μην το πεις, εγώ δεν μίλησα. Ήθελα να τονίσω ότι είναι διάφορες ειδικότητες άπτονται της ιατρικής, αλλά και όχι μόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι, κάποιος μπορεί να είναι οδηγός ταξί, κάποιος μπορεί να είναι επιχειρηματίας, κάποιος μπορεί να είναι να δουλεύει σε marketing, μπορεί να είναι και το εξωτερικό επίσης, να δουλεύουν και να βοηθάνε τη σύμπλευση, ειδικά τώρα που είναι πιο εύκολο, που το μάθαμε όλοι, αλλά και από πιο παλιά, τηλεφωνικά ή μέσω ίντερνετ. Σε αυτό μπορούμε να σας πούμε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε και μία προσπάθεια που γίνεται είναι ότι πλέον και λόγω της πανδημίας και πριν την πανδημία είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο όταν το χρησιμοποιείς σωστά. Εγώ λέω σε άλλες μου εκπομπές ιστορία, πολιτισμός, τεχνολογία. Ελεκτρονικά μέσα. Παίρνει και τους ανθρώπους κοντά και βοηθάει. Και η προσπάθειά μας είναι σε αυτό το σκεπτικό να τη δουν και οι Έλληνες του απόβλημα ελληνισμού, γιατί έχουμε και μια ευαισθησία. Και εύχομαι να γίνουν εφελοντές έστω εξ αποστάσεως. Η αλήθεια μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό το social, τα social media, να το πούμε γενικότερα. Αναπτύξτε περισσότερο, ανθρώπους. Γιατί και λιγότερο, μια προεργασία στην αρχή, μετά θέλει λιγότερο χρόνο. Ναι. Απλώς πρέπει να κάθε φορά βλέπει την παρουσία. Ναι, θέλει ένα ειδικό τρόπο. Με τον οποίο το μαθαίνουμε και εμείς σιγά σιγά, γιατί και εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες του είδους. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται λίγο παραπάνω. Εγώ δεσμεύομαι από αυτό το βήμα ότι η πόρτα άνοιξε και είναι ανοιχτή. Να ξέρετε, πάντα θα είστε καλοδεχούμενοι. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη μου χαρά. Σε τι τομείς χωρίζεται το έργο της σύμπλευσης? Θα λέγαμε ότι χωρίζεται σε 4 τομείς. Πώς είναι οι ιατρικές εξετάσεις που παρέχουμε στους κατοίκους, οι οποίες είναι εξειδικευμένες. Πάμε με 5 ιατρικές εξετάσεις. Κάνουμε και εξετάσεις αίματος, οι είναι πολύ χρήσιμες. Πρέπει να κάνουν μια απλή εξέταση, πρέπει να βρουν τα μέσα να πάνε ένα κοντινό μεγαλύτερο νησί ή στην Αθήνα. Οπότε αυτό τους εξυπηρετεί πάρα πολύ. Τα αίματα τα στέλνουμε πίσω στην Αθήνα, τα αναλύουμε και μετά τα αποτελέσματα τα στέλνουμε πίσω. Έχουμε κάνει χιλιάδες εξετάσεις, βιοψίες, τεστ ΠΑΠ και εξετάσεις από όλες τις ειδικότητες. Επίσης, εξυπηρετούμε σε καταστάσεις που χρειάζεται κατοίκον επίσης κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος που δεν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει. Αυτό είναι πολύ. Το άλλο πολύ σημαντικό που κάνουμε είναι στοχεύουμε στην υλοποίηση έργων υποδομών. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει πολύ μεγάλα έργα, παραδείγματος γήπεδα, παιδικές ομάδες, αφαλάτωση. Πλωτές μαρίνες. Ναι, πλωτές μαρίνες. Δεν το φαντάζομασταν κιόλας. Προκύπτουν στην πορεία. Προκύπτουν στην πορεία. Δηλαδή, στο κομμάτι το καταλαβαίνω. Τώρα μου λέτε για έργα που που δεν πάει το κράτος. Έχουμε αποκτήσει μια πολύ στενή σχέση με τους ανθρώπους εκεί. Είτε αυτοί είναι δήμαρχοι, τοπικοί άρχοντες, είτε είναι απλώς κάτοικοι. Και σιγά σιγά έχουμε το feedback και μαθαίνουμε τις ανάγκες τους. Και αν μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε με το περίστημα που έχουμε κι εμείς από τους απλούς πολίτες ή από χορηγούς. Αλλά συγγνώμη, γιατί βγήκατε. Απότομα. Χάι. Εντάξει. Γιατί όταν πάμε σε οι πλωτές μαρίνες, εμένα το μυαλό μου πάει για τελευταία ιδιοσιογραφία, λέει πλωτές μαρίνες για... Εντάξει, μη φαντάζεστε, μιλάμε για... Συγγνώμη θα το πω, γιατί βάζω εγώ ιδέες τώρα. Πλωτές μαρίνες έρχονται αεροπλάνα. Με καιρό. Ναι. Ή και αυτό. Μπορεί να είναι και ένα επόμενο βήμα, το σκεφτούμε γι' αυτό. Χορηγούς να βρούμε και να το υλοποιήσουμε γι' αυτό. Σας φέρω σε επαφή με την εταιρεία με τα αεροπλάνα. Okay. Και άρα μέχρι και με κάποια έργα. Έργα κοινής ωφέλειας. Υπάρχει καλή συνεργασία δηλαδή με, με δήμους, ακόμη και με περιφέρειες, οι οποίες πλέον σας αναγνωρίζουν. Θα το πω λίγο εγώ, μαρκετής, μη σας κάνει εντύπωση.
Έχετε αποκτήσει, δηλαδή, παίρνουν ένα brand name τέτοιο αναγνωρίσιμο, όπου έρχονται και κρατικοί φορείς σας, λένε, θέλετε να συμβράμετε. Ναι, δεν θα το έλεγα ακριβώς κρατικοί φορείς με αυτή την έννοια που το λέτε. Τοπικοί άρχοντες θα το έλεγα εγώ, γιατί μιλάμε για πολύ μικρές τοπικές κοινωνίες. Ναι, έρχονται και επίσημα και μετά λένε, ξέρετε, εμείς αυτό θέλουμε. Το έχουμε ανάγκη. Το περιμένουμε και δεν έχει γίνει. Αν μπορούμε, το προσπαθούμε κι εμείς. Συνεργασία μαζί τους, βέβαια. Μάλιστα, ναι. Έχω εντυπωσιαστεί. έχω εντυπωσιαστεί. Μερικά έργα είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Έλεγε η Δίκη, τι θα πω, και έχω μείνει άφωνος εδώ. Είναι και πολύ ωραία όταν πηγαίνουμε τελικά σε αυτά τα νησιά, που μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, 30 κατοίκους μόνο, και έχουν ένα έργο με μια μικρή ταμπελίτσα που έχει και το όνομα μας πάνω και είναι πολύ όμορφο που το βλέπεις. Μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια ή όσο τέλος πάντων έχουν και αυτά τα έργα. Μάλιστα. Σε αυτά τα έργα, έρχεται, ας πούμε, τώρα είναι περίεργη δηλώση, αλλά και να μάθει ο κόσμος. Παραδείγματος χάρη ένα γήπεδο, μικρό. Ναι, ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Έρχεσαι σε επαφή με εταιρείες που κάνουν την κατασκευή. Ναι, ακριβώς. Ναι. Έχουμε ανθρώπους που έχουν αποκτήσει πλέον την οικειότητα και βρίσκουν εταιρείες. Έχουμε βρει προδιαγραφές και ψάχνουμε την εταιρεία. Ναι. Τι βρίσκουμε εμείς, βρίσκουμε και κάποιο χορηγό που μπορεί να βάλει ένα κομμάτι ολόκληρο το έργο και ολοκληρώνουμε το έργο του με την επίβλεψη τη δική μας ή και του χορηγού. Μάλιστα. Και κάνουμε τα εγγένεια όταν με το καλό πάμε χέρι το φθινόπωρο. Ναι. Συνήθως φροντίζουμε να είμαστε και εμείς εκεί και παίζουμε και με τα παιδιά και γίνεται μια γιορτή. Να με γίνει και ένα τουρνά στο τέλος. Γίνεται και ένα τουρνά, χάνουμε πάντα. Συνήθως οργανώνεται ένας αγώνας ανάμεσα στη σύμπλευση και η κοινωνία. Φροντίζουμε πάντα να χάνουμε φυσικά. αλλά είναι ένα πράγμα πολύ, είναι έτσι πολύ μεγάλη. Εγώ έχω κάποιες πληροφορίες, δεν ξέρω αν είναι διασταυρωμένες. Δεν είμαι σίγουρο. Ή κάτι γλεντάκια γίνονται έτσι, κάτι χωρίς. Γλεντάκια, ένα τσίπρο δεν είναι γλεντή. Κάτι χωρί, καμιά φορά τοπική αυτή. Και αυτό μπορεί να γίνει. Μπορεί να οργανωθεί και από εμάς, μπορεί να έχουμε, ας πούμε, καραγκιόζι, μπορεί να έχουμε δημοτικούς χορούς ή μπορεί να γίνει κάτι αυθόρμητο με το Δήμαρχο. Γιατί έχω προτάσεις πάνω σε αυτό, επίτηδες το λέω. Δεν το λέω. Τυχαία. Τυχαία. Αν θέλετε, μπορούμε και μετά να το πούμε. Με τη δυνατότητα συμμετοχής το καλοκαίρι από σύλλογο ή συλλόγους σε αυτή τη φιλοσοφία τύπου μίνι φεστιβάλ ή μίνι συμμετοχής. Η συνεργασία με άλλες ομάδες είναι πολύ βασικό κομμάτι που πάντα το προσπαθούμε. Είτε είναι ομάδες, άλλες εθελοντικές ομάδες, είτε πολιτιστικές ομάδες. Όπως επίσης έχω δύο καταπληκτικούς καλλιτέχνες και ηθοποιούς που απευθύνονται στις μικρές ηλικίες και ο χώρος τους είναι το φυσικό, μπορεί να είναι το λιμάνι, μπορεί να είναι ένα σχολείο, να μπορεί να είναι ένα βάβλιο. Να μας γνωρίσετε. Και είναι με μία βαλίτσα μόνο. Ό,τι καλύτερο. Είναι ακριβώς το πνεύμα το δικό μας. Πάρτε διαβασμένο γι' αυτό. Είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε και αυτό που ταιριάζει και με αυτές τις κοινωνίες. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να το κάνει και πραγματικά με μία βαλίτσα είναι ικανοποιημένος. Και θα σας πω ότι στο ένα μικρό φεστιβάλ που έγινε στις μικρές Κυκλάδες συμμετείχαν επέτσι με μεγάλη επιτυχία σε σχολεία. Δεν θα πω τίποτα. Ένα ποιο φεστιβάλ. Που κατέληξε μάλλον στο Κουφονήσι. Πέρασε από διάφορα. Έγινε συμμετείχαν και άλλα νησιά με καραγκιός, με διάφορες δραστηριότητες. Να μας φέρνει σε επαφή. Και το, ας το πω, η σκηνή τους ήταν το λιμάνι, την άλλη φορά ήταν η πλατεία. Το καταλημμένο λατομείο που είναι εκεί απέναντι από την πλατεία. Ακριβώς, ναι, γιατί έχω φωτογραφίες να σας δείξω. Ωραία, πολύ ωραία. Κλείνω την παρέθεση. Πάμε τώρα να δούμε, και με συμπληρώνετε, γιατί κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα, πώς είναι να ενημερωθεί ο κόσμος περισσότερο και με την νέα περίοδο που ξεκινά. Να δείτε τέτοια συμμετοχή έξω από τα γραφεία σας ή το δευτερείο που να τα χάσετε. Να στο εύχομαι. Ευχαριστώ. Καλή να είναι. Λίγοι και καλοί είναι πάντα, αλλά όλοι είναι πρόσδεκτοι ούτως ή άλλως.
Να γεμίσουμε τα νησιά, εγώ θέλω. Να βοηθήσουμε τα νησιά όσο να μπορούμε. Να βοηθήσουμε και να γεμίσουμε τα νησιά. Και να παραμείνουν τα νησιά, να παραμείνει ο κόσμος εκεί και να έχει την ποιότητα που του αξίζει. Όλο το χρόνο, όχι μόνο. Θα επιμείνω εγώ για άλλους λόγους και τουριστικούς και εθνικούς να γεμίσουμε και τα νησιά. Συμφωνώ. Λοιπόν, μάθουμε τους τομείς. Κάνουμε και πολιτιστικές δράσεις. Ναι, αυτό που κολλάει με αυτό που είπατε. Δηλαδή, θέλουμε όταν πηγαίνουμε εκεί να πάμε με τα παιδιά και να κάνουμε κοινές δράσεις. Αυτό είναι ομιλίες, είτε είναι μαθήματα ρομποτικής. Φέρνουμε τον Καραγκιόζη, κάνουμε θέατρο σκηνών, που είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα ανεξάρτητα για τους. Και χαιρόμαστε πολύ και χαίρονται και αυτά πολύ να κάνουμε διαδραστικές. Γιατί πέρα από τα δώρα που τους πάμε, αυτό είναι το άλλο κομμάτι που έχουν τα σχολεία, αυτό που τους νοιάζει είναι και η επαφή με τους εθελοντές. Ξέρετε, με τα χρόνια δημιουργούνται και δεσμοί. Δηλαδή, θυμόμαστε ένας τον να βλέπουμε τα παιδιά να μεγαλώνουν, ξέρουμε τις δασκάλες. Είναι έτσι πολύ συγκινητικό. Είναι ωραίο γιατί δίνουμε ραντεβού. Άρα και στην ομάδα σας έχετε, έτσι όπως το περιγράφετε, εθελοντές, είτε κοινωνιολόγους, είτε δασκάλες που μπορούν πιο. Στην καθημερινή ζωή μπορεί να είναι ότι οποιοδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Το λέω με την έννοια πως πάρει το δικό μου μυαλό, γι' αυτό διορθώστε με. Συγκεκριμένα, ας πούμε, για τα μαθήματα ρομποτικής, υπάρχει μία δασκάλα ρομποτική που παίρνει τον εξοπλισμό της και έχουμε από πριν κανονίσει το πρόγραμμα, έτσι ώστε να κάνει τα μαθήματα στα παιδιά ανατάξει. Και αυτό είναι κάτι που ενθουσιάζει. Εδώ το έχουμε εντάξει τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι, η δουλειά της είναι αυτή κανονικά στην Αθήνα και αυτό, εκεί το κάνει εθελοντικά. Παίρνει όλο τον εξοπλισμό της και το παρέχει στο. Πολύ καλό. Και βλέπω ότι γενικά είναι κάτι το οποίο αρέσει στα ελληνικά σχολιά και πολύ ενδιαφέρον έχουν τα παιδιά και κάνουν και ωραία πράγματα. Ο λόγος επίσης κάνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μιλάει για φοβερά πράγματα, ειδικά τώρα που έγινε και λίγο τη μόδα και το πήρε λίγο δημοσιότητα. Εμείς τα κάναμε και πιο πριν. Έρχονται τα παιδιά, έρχονται και οι δάσκαλοι, έρχονται και οι γονείς και έχουν απορίες που δεν φαντάζεστε σε σχέση με σεξουαλικότητα, σε σχέση με ψυχολογικά θέματα. Πάρα πολλά γιατί δεν έχουν καμία πρόσβαση εκεί. Ενημέρωση για τη σεξουαλική κακοποίηση. Έτσι αισθάνονται άνετα τα παιδιά. Γιατί. Είναι και λίγο πιο κλειστές κοινωνίες. Ναι, και εμείς είμαστε ξένοι. Οπότε μπορούν να μας το πούνε. Είναι για αυτούς. Είναι. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά είναι με διαφωνήσει και πριν. Γένεια. Να μιλήσω ή να μην μιλήσω. Είναι και λίγο ντροπή για να μην είναι. Κάπως ναι, έτσι. Ναι. Θεωρώ ότι το έχετε συναντήσει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει, αλλά υπάρχει και οικειότητα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια απόσταση. Ότι εντάξει, αυτοί ήρθανε, φύγουν. Δεν είναι ο αγροτικός γιατρός ή ο δάσκαλος, είναι φύτος. Αλλά δίνουμε τη δυνατότητα να μιλήσει το καθένα ψυχολόγο, οι δυο τους, τα κλείνει και τα κάνει να νιώθουν πιο άνετα. Να στείλουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα στους κατοίκους ότι ετοιμαστείτε, έρχεται η σύμπνευση. Λύνονται τα ψυχολογικά σου προβλήματα. Λύνουμε ψυχολογικά, λύνουμε διαιτολογικά, οδοντιατρικά και άλλα πολλά και ετοιμαστείτε, κάντε προπονήσεις για το τουρνουά που θα γίνει. Και προπονήσεις επίσης, αθλητικές εκδηλώσεις πάρα πολλές. Είναι κομμάτι τώρα, όλοι στην ομάδα έχουμε μια σχετική επαφή με τον αθλητισμό τους ή άλλους. Οι κάτοικοι ετοιμάζουν μεγάλες ψαριές να σας τρατάρουν. Τρατάρουν και ψαριές και μοσχαράκι πολύ συχνά επίσης. Γιατί τους χειμερινούς μήνες είναι λίγο πιο συχνό το μοσχαράκι. Είναι καλό φαγάς. Κατάλαβα, είναι δικός μου. Πολύ ωραία. Άλλες δραστηριότητες και ποια είναι η προετοιμασία σας, δηλαδή τους τομείς χωρίζετε και τα άτομα. Okay. Ναι, εγώ φυσικά. Η Δίκη ναι. Θα ασχοληθώ με αυτό γιατί νιώθω πιο ηχεία, πιο άντι, πιο δυνατή, πιο ικανή και δηλώνω παρούσα στον ένα από τους τέσσερις τομείς ή και περισσότερο. Έχουμε ομάδες. Πώς είναι ένα οργανόγραμμα σε μια εταιρεία, κάπως έτσι έχουμε και εμείς ομάδες μας. Υπάρχει ομάδα. Ή είσαι η θεά η Κάλλη με τα 17 χέρια. Γινόμαστε. Στο τέλος γίνεται και αυτό. Το πετύχατε πολύ σωστά. Αλλά ό,τι πρέπει να κάνεις, το κάνεις τελικά. Εκτός από την ιατρική ομάδα υπάρχει η ομάδα σχολείων που πείτε όλο το χρόνο να επικοινωνεί με τους δασκάλους να μαθαίνει τι ανάγκες έχουν σε αναλώσιμα
και πάλι με εξέβρεση χορηγού όλο το χρόνο προσπαθούμε να τα να βρούμε τους πόρους για να τα παραγγείλουμε. Υπάρχει ανταπόκριση από χορηγίες στην εμπειρία που έχετε γενικά? Δεν λέω ότι όλοι λένε παιδιά εγώ, αλλά λέω υπάρχει μια διάθεση, γιατί είναι σημαντικό το κομμάτι αυτό. Υπάρχουν πολλές φορές που είναι πολύ αυθόρμητα και πολύ απλόχερα, αλλά σε φορές που θέλει πιο πολύ προετοιμασία, θέλει πιο πολύ επαγγελματισμό τώρα πια, θέλει ειδικό τρόπο να τις προσεγγίσεις, ειδικές επιστολές. Σας καταλαβαίνω, γιατί και εγώ είμαστε... Αλλά υπάρχει, ναι. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει. Και είμαστε ήδη υποχρεωμένοι σε πολύ κόσμο και πολλές εταιρείες και πολλούς χορηγούς που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και ό,τι χορηγία έχουμε πηγαίνει κατευθείαν στα νησιά και στους νησιώτες, δεν πηγαίνει σε εμάς. Εμείς τα δικά μας έξοδα τα βάζουμε μόνοι μας. Το ταξίδι μας το πληρώνουμε. Η διαμονή μας την πληρώνουμε. Τα καύσιμα, συχνά πυκνά βρίσκουμε χορηγό για τα καύσιμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι δικά μας. Μέσα σε καύσιμα. Είναι τώρα που πονάει πολύ τώρα. Τώρα πονάει. Πάντα πονούσε, τώρα πονάει περισσότερο. Έχετε δίκιο. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί και εγώ ένα κομμάτι, στο κομμάτι χορηγών, δοκίμασα φέτος σε ένα άλλο τομέα να στείλω επιστολές που μια φορά λες δεν πάει ότι το μάτι μου να σηκώσω πιο το ανάγκημα. Κι όμως μερικές φορές είναι πολύ αυθόρμητη η απάντηση. Και λέω πάρα πολύ απλώς γενικότερα. Ναι, είναι απάντηση και απάντηση. Ξέρεις με. Θέλω και ένα σφίλιο. Πού στο τηλέφωνο, δεν θα μ' άφησε ποτέ. Αν δεν ρωτήσεις, δεν θα μ' άφησε ποτέ. Άρα, ό,τι και να μας συμβαίνει ή ό,τι και να θέλουμε, πρέπει να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Θα μείνουμε με την απορία ή μείνουμε, δεν το έκανα αυτό. Είναι αποθυμένο για τώρα. αυτή την προσπάθεια την κάνουμε. Τώρα την έχουμε αναλάβει και λίγο πολύ, εγώ λίγο παραπάνω αυτή την περίοδο. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, αλλά υπάρχει ανταπόκριση και όσο περισσότερο βρίσκουμε, τόσο καλύτερα. Αλλιώς θα αναλαμβάνουμε μόνοι μας. Ή πάμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Να μέχρι που φτάνει. Αυτό ακριβώς. Λόγους. Είμαι πάρα από 15 χρόνια και αντιλαμβάνομαι αυτό πάρα πολύ. Όντως. Θέλει μερικές φορές και γερό στο μάτι. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε παράπονο. Είχαμε καταφέρει όποιο διάβολο είχαμε οργανώσει. Συνήθως είναι 10 διαφορετικά νησιά που έχουν και μία χιλιόμετρη απόσταση τους. Είχαμε καταφέρει να πάμε, είχαμε καταφέρει να την περιώσουμε. Αν δεν τα καταφέρνουμε, θα μειώσουμε τα φυσικότητα, θα μειώσουμε τον κόσμο. Σαν περιοχές, γεωγραφικά, όχι τα νησιά, όπως είναι. Αιγαίο, θα λέγαμε. Ναι. Με μία λέξη. Στο Αιγαίο. Τα πιο μικρά νησιά συνήθως είναι, με μικρό πληθυσμό. Τα μέλη, πώς μπορεί να γίνει το μέλος? Ή να μας βρει μέσω του να στείλει το οποίο είναι σύμπλευση.org και πιο κοντά την κοινωνία, τηλέφωνα. Ναι, θα τα βρει όλα εκεί. Φυσικά μπορεί να δηλώσει ενδιαφέρον, δίνοντας κάποια στοιχεία για τον έργο. Και μετά οργανώνουμε περίπου μία φορά το δίμηνο συνάντηση με τα κείμενα μέλη. Μπορούν να έρθουν στο εντευτήριο, να μας γνωρίσουν, να γνωρίσουμε, να συζητήσουμε. Πενάδα, όπως εξής, τι γίνεται? Είναι μία φιλική συζήτηση. Γιατί πολλές φορές έχουν απορίες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να λυθούν απλώς διαβάζοντας το site. Οπότε υπάρχει μία ειδική ομάδα, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τους νέους εθελοντές, η οποία ενημερώνει τον κόσμο που θέλει να έρθει. Ωραία. Κοιτάμε και τις ανάγκες μας, γιατί αν έχουμε 5 οφθαλμιάτρους, μπορεί να τους θέλουμε και τους 5. Μπορεί να μην φτάνουν εκεί 5. Να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και τους 5. Ο οροναρυγολόγος ή η γυναικολόγος. Κοιτάμε τι ανάγκες έχουμε και ανάλογα εξυπηρετούμε. Ή μπορεί να έχουμε ένα pool από 5-6 ανθρώπους στην ίδια ειδικότητα, που δεν θα έρθουν όλοι
στο ίδιο ταξίδι ή δεν θα έρθουν για όλες τις μέρες. Όσο πιο πολλούς έχουμε, τόσο πιο εύκολο είναι. Έχω ιδέα, γιατί να μου πεις αν είναι το σχεδόν σωστά. Τώρα είναι λίγο Αμερικανιά. Ένας-δύο είναι πίσω, σαν συντονιστικό ιατρικό κομμάτι. Πάνω σε ένα συντονιστικό οφθαλμία. Οι τρεις είναι στο ταξίδι. Οι δύο και τρεις. Κάπως έτσι τελικά γίνεται, γιατί λόγω γιατί των... μπορεί κάτι να χρειάζεται πιο πολύ πίσω. Έτσι ακριβώς είπα, να τύχει κάτι οικογενειακό ή κάτι επαγγελματικό. Πάντα κάπως έτσι είναι. Πάντα κάπως... Κάποιοι άνθρωποι έρχονται για δύο μέρες ή για τρεις, άλλοι έρχονται για δέκα, άλλοι έρχονται σε κάπου στον διάμεσο αεροπορικά ή είναι πλοίο γιατί δεν μπορούν να κάνουν το διάπλο με τα ψυχωτά. Όπως μπορεί ο καθένας, ό,τι μπορεί ο καθένας προσφέρει. Θα συνεχίσω τη σκέψη σας. Κανείς δεν περισσεύει. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Κάτι πρακτικό. Είμαι καλώς ήρθες, πολύ ωραία. Τι πληρώνει για να γίνει καλώς. Δηλαδή, καλώς ήρθες. Άντε να το κεράσουμε, επειδή είσαι πρώτη φορά, το κεράσουμε και ένα γλυκό κάτι, μια καραμέλα, ένα νερό, ένα καφέ. Μετά... Ναι, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που εξηγούμε στον κείμενο εθελοντή. Δηλαδή τον εξετάζεις αν σου κάνει. Αλλά του λες μετά τι θα πληρώσεις. Τι θα πληρώσεις. Έχει μια συνδρομή, ναι. Έχει μια αιτήσια συνδρομή, η οποία στο να καλυφθούν τα πάγια έξοδά μας, π.χ. το εντευτήριο που αναφέραμε, αυτό έχει ένα ενίκιο, υπάρχουν οι λογαριασμοί. Όλο αυτό πρέπει να καλυφθεί από τους ίδιους τους εθελοντές. Το δηλαδή. Οποίο, πες το με δικά σου λόγια, το ποσό. Αναπροσαρμόζεται ανάλογα τις ανάγκες. Π.χ. τι είναι, 100, 500, 300... Τάξη των 100 ευρώ θα έλεγα, κάπου εκεί. Μετά υπάρχουν κάποια ρούχα που πρέπει επίσης να τα έχουμε, να τα αγοράσουμε, να μας... Έχουμε μια κοινή εμφάνιση. Όπως. Αυτά, ναι. Αυτό φοράμε σήμερα. Τα οποία και αυτά τα πληρώνουμε. Θα είναι με δικά μας έξοδα. Και μετά είναι τα έξοδα του ταξιδιού μας. Που κάθε φορά, ανάλογα τις ημέρες, ανάλογα τους προορισμούς, πάλι εξαρτάται από το τι θα κάνει ο καθένας. Για πόσες μέρες. Τώρα που λέτε με φουσκωτά, ας πούμε, στο πρώτο ταξίδι που θα κάνετε, το δεύτερο ταξίδι, έχετε ήδη προγραμματίσει. Ας πάμε πέρσι. Πάμε πέρσι. Θέλετε το ίδιο, στο ίδιο μέρος να πάτε, κάπου στις χιλιάδες. Πόσα φουσκωτά. Είμαστε συνήθως 10 με 11 φουσκωτά. Δηλαδή είμαστε... Των 6 ατόμων. Περίπου. Ναι, περίπου των 6 ατόμων. Δηλαδή είμαστε, ανά πάσα στιγμή είμαστε 60 άτομα. Περίπου. Αυτό δεν είναι ταξίδι, είναι απόβαση. Μα έχουν υπάρξει και περιπτώσεις όπου πάμε σε κάποιο νησί και είμαστε περισσότεροι από τους κατοίκους. Είναι όταν κάπου που αναφέρετε ένα νούμερο 30 κάτοικοι και πάτε 60. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν πολλοί εύρυ καπετάνοι που κάνουν το σχέδιο. Συγγνώμη, θα κάνω χιούμορ. Δεν χωράμε, μάνα μου. Υπάρχουν φορές που δεν έχουν δυνατότητα να μείνουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι όλοι χωράνε, αλλά μπορεί να μην μπορούμε να τους πάρουμε γιατί δεν υπάρχουν δωμάτια. Τούτοι που ήρθαν εδώ στο νησί δεν χωράνε. Γεμίσα την παραλία! Κάπως έτσι. Για φανταστείτε ότι μπορεί να είναι και off-season, δηλαδή να μην, υπάρχουν, να μην είναι και οι ξενοδόχοι. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε πάει το ταξίδι μας τον Απρίλιο και εκεί ας πούμε τα καταλήμματα δεν έχουν ανοίξει ακόμα για τη σεζόν. Οπότε έχω είδηση. Ο υπουργός είπε ότι ήρθε το πρώτο κρουαζιρόπλοιο πριν δύο Παρασκευές. Έχει ξεκινήσει επίσης με τουρκική περίοδο. Επίσης, στις μικρές Κυκλάδες οι πληροφορίες λένε ότι θα ανοίξουν λίγο νωρίτερα, πριν το Πάσχα, λίγο προετοιμασία και θα είναι έτοιμοι. Ωραία. Τέλεια. Το ρεπορτάζ. Εμείς θα φύγουμε ακριβώς μετά το Πάσχα. 5 Μαΐου. Ναι, αλλά δεν ξέρουν τι θα πάρετε. Ναι, εντάξει, το έχουμε προετοιμάσει. Αυτό είναι μια, η ομάδα ξενοδοχείων, ας πούμε, ασχολείται με αυτό. Η οποία πρέπει να βρει καταλήματα για να μπορέσουμε όλοι να. Τώρα, εγώ κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Αφού. Περίπου την ίδια περίοδο, ανά έτος, ανά περίοδο πηγαίνετε, άρα αφού μου είπατε σας γνωρίζουν. Ναι. Ξέρουν ότι... Ναι, αλλάζουν οι προορισμοί όμως. Ξέρουν, ναι, και εμείς ξέρουμε, αλλάζουν οι προορισμοί, αλλάζουν οι ημερομηνίες, αλλάζουν οι ανάγκες. Από πότε ξεκινάτε, τον Απριλίο γενικά ή... Συνήθως... Πότε το ταξίδι. Ξεκινάει η νέα σας περίοδος, ας πούμε για φέτος, από πότε θα ξεκινήσετε. Η προετοιμασία είναι το ταξίδι 5 Μαΐου φεύγει. 5 με 15 Μαΐου. Φέτος είναι 5 με 15, άλλες φορές είναι πιο νωρίς, άλλες φορές είναι πιο αργά. Συνήθως είναι πριν... Από πνοχό να φανάψουν 5 πριν... Μαΐου. Ναι. Συνήθως είναι πριν την επίσημη περίοδο. Να πάμε εκεί όταν τα νησιά δεν έχουν κόσμο,
όταν ο κόσμος είναι πιο ήρεμος, όταν έχει πραγματικές του ανάγκες, τότε πηγαίνουμε κι εμείς και στο κάτω-κάτω αφήνουμε και ένα κάτι στο νησί. Αλλά επειδή είπατε διπλωμασία, θεωρώ ότι τουλάχιστον 2 μήνες πριν το ξέρουν τι θα πάτε. Ναι, βεβαίως. Ναι, βέβαια. Θα μου λέτε, απρίλιο Μάη πρέπει να. Τώρα είμαστε σε οργασμό, ας πούμε, προετοιμασιών, να ξέρετε. Ακριβώς. Το φαντάζομαι, ναι, αφού είμαστε 2 μήνες, 1,5 μήνα πριν. Ναι, ναι. Θέλουμε όμως να σπάει ο κόσμος και σε κάτοικοι και οι φορείς ότι πρόκειται να τους ψηφίσετε. Και οι κάτοικοι και οι επίσημοι φορείς της πολιτείας, όπως είναι. Αλλά και κάποια καταλήγματα. Φυσικά, αφού για να πάμε κιόλας πρέπει να πάρουμε άδεια από το Δήμο, άδεια από τον τοπικό ιατρικό σύλλογο. Καταθέτουμε έτσι στο Υπουργείο Υγείας. Σας αρέσει η γραφειοκρατία. Δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά δυστυχώς. Το λέω επειδή έχω επαφή με το στενή και ευρύτερη έννοια του κράτους 30 χρόνια. Ναι. Έχει πολλή δουλειά. Έχει πολλή και δουλειά, βοηθάει πολύ και η Βίκη και πολλοί άλλοι. Καταλαβαίνω που με καταλαβαίνει. Είναι απαραίτητο όμως. Και σωστά γίνεται. Και υπάρχουν και φορές που οι τοπικοί φορείς μας έχουν φέρει, ας το πούμε, εμπόδια για σωστό και καλό σκοπό. Εντάξει, τα ξεπερνάμε τελικά. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι, άντε. Με κάποιο τρόπο πρέπει να. Ποιος ήταν ο νονός του ονόματος? Εγώ έχω μία ιδέα, νομίζω. Ναι, έχει ονοματεπώνυμο ο νονός. Ένας από τους αρχικούς. Να το πούμε, πειράζει. Ο κ. Αθανασίου, φαντάζομαι, είναι ο νονός. Ο κ. Αθανασίου. Από τους πολλούς γερνούς, ο κ. Αθανασίου. Είχε μεγάλη έμπνευση μια μέρα. Και για το όνομα και για το σηματάκι αυτό, από ό,τι μου έχει πει και μου έχει περιγράψει. Και είναι και από τα. Έχει ιστορία, δηλαδή. Και ενεργά μέλη και, από τα. Και ενεργό και επίτιμο και σεβαστόμενο. Θυμάσαι την ιστορία, είναι μικρή, έτσι να αναφέρουμε. Πώς προέκυψε. Κοιτάξτε, ήταν ήδη ούτως ή άλλως σε κάποια άλλη ομάδα που ούτως ή άλλως πηγαίνανε στα νησιά και προσφέρανε εθελοντικές υπηρεσίες. Και κάπως αποφασίσανε να κάνουν τη δικιά τους. Όπως εγώ έκανα ένα λογοπαίγνιο με τη συνεργάτη δάσας. Καρολίνα. Ναι. Σωστά. Και βγάλαμε το συμπλέοντας. Πολύ ωραίο, ναι. Κάπως έτσι βρήκανε, συμφωνήσανε με κάποιους φίλους να συμπλέψουν μαζί στα νησιά που θέλουν να δώσουν τις υπηρεσίες τους. Το ρωτώ γιατί πολλές φορές πίσω από ένα σήμα, μια λέξη κρύβεται ιστορία. Ναι, ναι. Και, τώρα θα την έλεγε καλύτερα ο ίδιος βέβαια. Εντάξει, ας μας συγχωρέσει. Ας το πούμε, παίρνουμε νοερά την άδειά του. Είναι ωραίο να ακούμε και αυτές τις ιστορίες, γιατί οι ιστορίες ελκύουν τον κόσμο. Ναι. Είναι πάνω στην πλώρη λοιπόν ότι οι άνθρωποι χεράκι-χεράκι κάθονται και συμπλέουν προς το Αιγαίο. Είναι και ο Γλάρος από πάνω και κάπως έτσι είναι η σύμπλευση στα νησιά του Αιγαίου. Είναι και παραδείγματα και ιστορίες. Εμπνέουν τον κόσμο. Σε την έννοια το λέω. Το λέγε ένας speaker, ένας Αμερικάνος. Αυτό. Πολύ ωραία. Τα τελευταία 2 χρόνια που υπήρχαν δυσκολίες, τι κάναμε? Μιλάγαμε μέσω Zoom. Συναντιόμαστε μέσω Zoom. Πηγαίναμε στα νησιά με ειδικές άδειες. Πήγαμε και με τον ΕΟΔΗ μαζί. Με τεστ, με ξανά τεστ, με καθημερινούς ελέγχους. Με τον ίδιο τον ΕΟΔΗ κάναμε και εμβόλια. Συμμετείχαμε στην επιχείρηση. Γαλάζια Ελευθερία. Ναι, Γαλάζια Ελευθερία που ναι, ξεκινήσαν στην αρχή τους εμβολιασμούς στα νησιά. Εμβολιάσαμε και εμείς. Εγώ μπορώ να έχω κάνει περίπου 500 εμβόλια. Σαν βιομηχανία πήγαινε το εμβόλιο. Τότε που υπήρχε στις αρχές υπήρχε και πολύ μεγάλη έτσι, δυσκολία και αμφισβήτηση. Ναι. Και πολύ έντονη έτσι, επαφή με τους, ανθρώπους εκεί, ειδικά που είχαν μια ενημέρωση, ό,τι ενημέρωση είχαν. Ήταν μια πολύ έτσι, έντονη εμπειρία εκείνες τις μέρες. Είναι πολύ δύσκολο να ταξιδέψει εκείνες τις μέρες. Πρόσεξε τώρα. Καταρχήν με λίγο πειραχτήρι. Ποιοι μικροί φίλοι σε περιμένουν στα νησιά? Μην ονοματίσεις. Πες, έχεις έτσι ένα μικρό fan club από μικρούς φίλους που πλέον σε αναγνωρίζουν και περιμένουν ότι θα σε δούνε εφέτος. Θα έλεγα ότι το fan club μπορώ να σκεφτώ είναι στις μικρές Κυκλάδες. Ναι. Στη Σύκυνο, για παράδειγμα. Και στη Σύκυνο, γιατί εκεί τα παιδάκια είναι λίγα. Να στείλεις πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν στο fan club σου, έτσι. Είναι τα παιδάκια που αντί για καπνογόνα έρχονται με ζωγραφιές
Με γράμματα, με λουλούδια, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μας κάνουν φοβερή υποδοχή. Ναι, υπάρχει ένα fan club. Η χαλάρωση βέβαια, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Άλλες 3 ώρες, πολύ θα κάνουμε. Λοιπόν, άρα βοήθησε η τεχνολογία και υπήρξε μια σύμπραξη με το κράτος. Ναι, υπήρχε. Κομμάτι... Συνήθως φροντίζουμε να είμαστε, να μην ενοχλούμε και να μην έχουμε κάποια με το κράτος. Πηγαίνουμε τελείως αυθόρμητα και τελείως ξεχωριστά. Αυτή τη φορά είχαμε μια πολύ στενή συνεργασία και με τον ΕΟΔΗ και με την Επιτροπή Εμβολιασμού, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Κάναμε και μια διαδικτυακή ομιλία για να ενημερώσουμε τον κόσμο περί εμβολίων. Είχαμε μια πολύ στενή συνεργασία και ήμασταν οι πρώτοι που πήγαμε στα νησιά τότε που, αν θυμάστε καλά, είναι και λίγο πέρασε καιρός τώρα πια, που απαγορεύονταν τελείως οι μετακινήσεις. Εμείς ταξιδέψαμε μαζί με τον ΕΟΔΗ και πήγαμε στα νησιά. Ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί πραγματικά εκείνοι οι άνθρωποι ήταν τελείως απομονωμένοι για πολλούς μήνες. Πολύ σημαντικό. Και στην αρχή, ακόμη και σήμερα όμως, έχει σημασία η ενημέρωση, διότι η γιατρέ μου δεν τελείωσε. Νομίζουμε ότι τελείωσα πάντα. Δηλαδή πρόσφατα, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, ήμουν σε κάποιο νοσοκομείο. Έχω να πω στους φίλους αγροατές και φίλους της εκπομπής ότι προσέχουμε τον εαυτό μας και ταυτόχρονα προσέχουμε τον συνάνθρωπό μας. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Σταματάω εκεί. Και ξεκινάμε να σηκώσουμε πανιά. Να ζεστάνουμε τις μηχανές. Να ζεστάνουμε τις μηχανές. Έχουμε συντήρηση στα φουσκωτά, στις βάρκες, στα κατάρτια, αυτό το λέω γενικά έτσι. Ήθελα και πιο πριν να πω ότι έχουμε πολύ έμπειρους καπετάνιους και πολύ έμπειρους με τη θάλασσα. Κάποιοι είναι και επαγγελματίες καπετάνιοι, δηλαδή το κάνουν αυτό γιατί σαν δουλειά, επαγγελματικά τις άλλες εποχές. Εδώ τα λέμε όλα. Είναι ο καπετάν. Είναι ο Δημήτρης ή ο Τάκης ή εντάξει, είναι κι άλλοι. Καλά ταξίδια στους καπετάνιους. Μας βοηθάνε πάρα πολύ, οργανώνουν το ταξίδι, ξέρουν με κάθε λεπτομέρεια πού θα πάμε και πώς και πότε. Αλλάζουν βέβαια αυτά, γιατί και οι καιροί αλλάζουν. Έχει τύχει να κοιμηθούμε και δεύτερη νύχτα στο ίδιο νησί ενώ θέλαμε να φύγουμε. Έχει τύχει και να πλέψουμε τελικά με πολύ καιρό, ενώ θα μπορούσαμε τελικά να μην το κάνουμε, αλλά έπρεπε να πάμε παραπέρα. Αλλά γενικά παίρνουμε όλα τα μέτρα και είμαστε πάντα όλοι μαζί. Έχουμε ειδικού σχηματισμού όταν ταξιδεύουμε. Νούμερα. Είδαμε και κάποιο σχετικό βίντεο. Και θέλω να πω στου ακροατές ότι ξεκινήσαμε λίγο πρωτότυπα, δείχνοντας ένα μικρό βιντεάκι από την ομάδα της σύμπλευσης. Πριν σας πούμε οτιδήποτε, να έχετε και μια εικόνα πραγματικών γεγονότων, το τι κάνουν και τι μπορούν να κάνουν οι εθελοντές της σύμπλευσης. Πού πάμε? Σε ποια νησιά? Πού πάμε φέτος? Έλα, Βική. Φέτος έχουμε από Κυκλάδες, Σίκινο, Λιά, Σχοινούσα, Αμοργό. Ηρακλιά. Φίλε Γιάννη Γαβαλά, πολλούς χαιρετισμούς στην Ηρακλιά και στο κατάστημά σου το ωραίο εστιατόριο, την Αρακλιά. Αρακλιά, βέβαια. Ευχόμαστε σύντομα να είμαστε κοντά σου. Συγγνώμη. Και Γαβαλάς είναι και ο δήμαρχος που μας υποδέχεται κάθε φορά. Και μετά από Δωδεκάνησα έχουμε Κάσο, Τήλο, Θέρυμο. Θα κάνουμε καιρού επιτρέποντος και ένα μικρό πέρασμα από Κίναρο, Λέβηθα. Κίναρο, Τιμία, ναι, και στα Λέβηθα, μια οικογένεια. Είχαμε πάει και πέρσι. Είναι δίπλα στην Ψέμου, Λέβηθα. Όχι. Κίναρο, Λέβηθα είναι κοντά. Ναι, αυτό ρώτησα, ναι. Ναι, ναι. Στη Κίναρο, το ξέρω. Και στη Ψέμου έχω πάει. Ψέμου, εγώ θα πω πρώτη φορά φέτος. Είχτε πάει. Πριν χρόνια, αλλά έχω πάει. Στην Ψέρμο, έτσι να πούμε και ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, μας έχουν ζητήσει, αν μπορούμε να το καταφέρουμε, μας έχουν ζητήσει έναν δεματοποιητή για τα απορρίμματα της ανακύκλωσης, γιατί εκεί μαζεύουν το καλοκαίρι που έχουν, όποιο τουρισμό έχουν, τα σκουπίδια όλο το καλοκαίρι
τα πακετάρουν και τα στέλνουν στην Κάλυμνο. Και όλο αυτό είναι μια δύσκολη διαδικασία για αυτούς. Ενώ αν είχαν τα μέσα, θα μπορούσαν να τα... Ωραία, να το ξαναπούμε. Η ανάγκη είναι για έναν... δεματοποιητή απορριμμάτων. Απορριμμάτων. Ανακύκλωσης, ναι. Αλλού μας έχουν ζητήσει ένα σάρωθρο για παραλία που να καθαρίζει τις παραλίες, στην Ηρακλία, ας πούμε. Αλλού προσπαθούμε να φτιάξουμε με τη βοήθεια χορηγού το γήπεδο ποδοσφαίρου και το γήπεδο μπάσκετ, να το ανακαινήσουμε. Σε ποια περιοχή? Στην Κάσο, είχαμε κάνει ένα γήπεδο το 2015, το οποίο πρέπει τώρα να φτιάξουμε. Επισκευαστεί. Ακριβώς. Ναι, χαλάμε τον καιρό. Και θα φτιάξουμε και ένα γήπεδο στο πάνω χωριό. Σας βλέπω σφιχτήκατε όταν ήταν να ζητήσετε. Εδώ το ίσα ίσα που πρέπει να είστε πολύ άνετοι. Ναι. Και να πω κάτι. Είστε οι διαμεσολαβητές, επιτρέψτε να το πω έτσι, αν το καταλαβαίνω σωστά. Και δεν είναι, όπως είπατε και στην αρχή, για σας. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο εύκολο ακριβώς για αυτό το σκοπό. Μπορούμε όντως να χτυπήσουμε πιο εύκολα την πόρτα, γιατί δεν είναι για μας. Και φαίνεται που πηγαίνει. Και θα με αναγκάσει να πω ένα παράδειγμα. Πριν πολλά χρόνια είχα μια συνεργασία με το χωριό ΣΟΣ και ξεκίνησα με ένα χαρτί ότι πρόκειται δύο τοπικοί σύλλογοι εδώ της Νέας Μύρης θέλουν να βοηθήσουν να συμβράβουν, όπου τελικά γίνανε όχι δύο σύλλογοι, γίνανε τέσσερις και τελικά πέντε φτάσανε, όπου τελικά τα μισά φαρμακεία της πόλης συμβράμανε, απλά πήρα ένα χαρτί. Έκανα το παράδειγμα του Ωνάση, που διδάσκουν στο Κολούμπια. Ο Ωνάση, συγγνώμη για την παρέμφεση, αλλά είναι ωραίο και μ' άρεσε να το λέω. Ξεκίνησε με ένα χαρτί, με ένα χαρτί ότι σαν προέγκριση δανείου της τότε μεγάλης τράπεζας. Πέφτει, πάει στην Γερμανία. Έχω την έγκριση, οπότε... Βλέπει ένα τάγκερ, λέει αυτό. Λέει αυτό, λέει, ναι, να το πουλήσουμε. Δεν είναι. Λέει πόσο κάνει. Λέει και ποιος εσύ. Λέει ο Ωνάσης. Δεν σε ξέρουμε. Λέει το θέλω αυτό. Τελικά του πει έχω λεφτά. Λέει να, λέει και τα χαρτιά. Λέει αυτό. Όχι, να, λέει κρατήσε αυτό και θα σα φέρω και τα λεφτά. Αλλά βάλτε μου ένα χαρτί ότι έχει γίνει σαν προσύμφωνο. Εδώ έχουμε το ναυτικό δίκαιο. Σαν ότι έχω κάτι ότι πρόκειται να το πάρω. Έχουμε συμφωνήσει, ας πούμε. Στη Λαραβόνα, για να καταλαβαίνω. Τα λέω καλά. Ναι, καλά τα. Παίρνει το χαρτί, πάει στην τράπεζα, έχω τάγκερ. Δώσε μου το δάνειο. Παίρνει το δάνειο. Μετά από ένα μήνα, ρίχνει το καράβι. Αλλά ουσιαστικά δεν είχε τίποτα στα χέρια του. Η περίπτωση Ωνάση διδάσκει στο Κολούμπια. Εγώ με την περίπτωση Ωνάση έκανα μια τεράστια εκδήλωση πριν μερικά χρόνια, λίγο πριν το Πάσχα, με πέντε σωματεία, με μεγάλα σούπερ μάρκετ, με εκδοτικούς οίκους, με μουσικούς, με ηλεκτρολόγους, με φορεστές, με αυτά και στο τέλος γίνεται κουβάρι με τα παιδιά. Καλά που βγήκε. Το καράβι το αγοράσαμε. Το καράβι δεν το αγοράσαμε. αλλά το ευχαριστηθήκαμε. Αλλά θα σας πω κάτι που το έχετε νιώσει πολλές φορές και ειλικρινά σας νιώθω. Το ευχαριστηθήκαμε. Η αγκαλιά των παιδιών αυτό ακριβώς. Ήτανε πολλά τάγκερ. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ήταν πολλά τάγκερ. Γι' αυτό λέω να μιλάτε δυνατά, γιατί όσο μιλάτε πιο δυνατά και επαναλαμβανόμενα, τόσο ανοίγουν αυτιά και σας ακούνε. Αυτή ήταν και η αιτία που σας προσκάλεσα στην εκπομπή για να ακούσουν περισσότερα αυτιά. Να μας ακούσει περισσότερος κόσμος, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να ξαναθυμηθούμε το διπλανό μας και να ξαναθυμηθούμε αξίες που έχουμε χάσει ή χάνονται και θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη δυσκολία που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια ο λαός μας, γιατί χάσαμε βασικές αξίες, η αξία του κοιτώ στα μάτια και δεν φοβάμαι ή δεν τρέπομαι ή αδιαφορώ στον διπλανό μου, στον γείτονά μου, στον συνάνθρωπό μου. Και να μην θεωρείται ο ένας τι πας να πας. Δεν θα το πάω στο κομμάτι της. Και θα το πάω όμως σαν συνέστημα.
Και μερικές φορές αρχίζει από το να χτυπήσουμε το αλλού την πλάτη αρχικά και να μετά να ρωτήσουμε τι του συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο το νιώθουμε εμείς που πηγαίνουμε στα νησιά. Εμείς έχουμε περάσει κρίση αξιών και μετά οικονομική κρίση. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί χωρίς να θέλω να μειώσω την αξία, το μέγεθος του έργου σας, εσείς ήρθατε κοντά στους συνανθρώπους μας, γιατί το ίδιο το κράτος δείχνει μια μικρή αδυναμία. Εντάξει, υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Από πλευράς μου πρέπει να το πω. Αλλιώς δεν θα χρειαζόταν. Συμφωνούμε απόλυτα. Μπορεί να υπήρχατε και να υπάρχετε και ευχής έργων, αλλά η ανάγκη δημιουργήθηκε, διότι το ίδιο το κράτος, όπως λέει και το Σύνταγμα, και επικαλούμε πάλι εδώ τις νομικές γνώσεις, αν είχαμε το 50-1 στην ασφάλεια, στην υγεία και στην εκπαίδευση, νομίζω οι συνθήκες μας όλων θα ήταν λίγο καλύτερες. Δεν λέω πετάγαμε, ούτε θα γίνουμε Σουηδία ή Φιλανδία, έτσι, αλλά θα είμαστε λίγο καλύτερα. Όμως, επειδή είστε ακίνητοι, πρόσφατα συμμετείχατε και σε μια έκθεση. Σωστά, στο Boat and Fishing Show. Στο Boat and Fishing Show, στο ΜΕΚ Παιανίας. Εμένα θα με μαλώσουν ότι δεν ακούγονταν η φωνή σου. Και θα λέει μετά η Δίκη. Εγώ βγήκα για τόσα λεπτά και δεν ακουγόμουν. Σε ποια έκθεση ξαναπάμε? Ήμασταν στο Boat and Fishing Show. Οι εντυπώσεις. Στο ΜΕΚ Παιανίας. Οι εντυπώσεις σας. Οι εντυπώσεις μας. Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα το event αυτό. Περνάει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει μια αγάπη για τη θάλασσα, για το ψάρεμα, για τα σκάφη. Και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με πολύ κόσμο ο οποίος ήρθε στο περίπτερό μας. Του μιλήσαμε για την ομάδα. Κάποιοι θελήσανε να δώσουν τα στοιχεία τους γιατί θέλουν να συμμετάσχουν στο έργο είτε με την παροχή βάρκας είτε χωρίς. Και ήταν μια ευκαιρία να μας μάθει ο κόσμος ο οποίος δεν μας ξέρει διαδικτυακά. Ήταν η πρώτη σας φορά? Στη συγκεκριμένη έκθεση, ναι. Έχετε ξαναπάει σε εκθέση γενικά? Είμαστε τώρα σε μια άλλη έκθεση, ενημέρωση για τον εγκέφαλο στο Μετρό Συντάγματος. Α. Αλήθεια, προσπαθούμε λίγο να επικοινωνήσουμε ότι μπορεί να γίνει και το donation μέσω του site. Πληκτρολογώντας donation, μπορεί ο κάθε άνθρωπος να κάνει μια μικρή συνδρομή ή να βρούμε κάποιον άνθρωπο, κάποια εταιρεία, κάποιο μεγάλο χορηγό να μας βοηθήσει. Δηλαδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δεν χρειάζεται να γίνω μέλος. Όχι, βέβαια. Με κάποιο τρόπο να υπάρχει και το donation. Ναι. Μπορείτε να κάνετε μια δωρεά οποιασδήποτε αξίας και είστε σίγουροι ότι θα αξιοποιηθεί. Μάλιστα. Στα νησιά. Είναι σημαντικό, ναι, γενικότερα στη ζωή να έχεις εναλλακτικές και πολύ δε περισσότερο εσείς να δείτε τη δυνατότητα να μην προβληματίζει ο κόσμος. Αχ, πώς να το κάνω και αυτό και είναι εμπερδεμένο να το απλοποιείς. Όσο το απλοποιείς, τόσο το κάνεις χαλαρόν. Εντάξει, μπορώ να ή ένα ποσό ή με κάποιο άλλο τρόπο να συμβράμω. Ναι. Μπορώ να μην έχω τη δυνατότητα να γίνω μέλος και να πηγαίνω, αλλά μπορώ με ένα άλλο τρόπο να συνεισφέρω. Άρα είναι σημαντικό και αυτό να υποθεί, ας πούμε. Ναι, βέβαια, και ιδιαίτερα φέτος είναι σημαντικό, διότι λόγω κορονοϊού δεν έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κάνουμε μια εκδήλωση που ήταν ένας βασικός τρόπος να... Χαμογελώ, συνέχισε, ναι. Και να σου πω... Ήταν ένας βασικός τρόπος να... Να έχουμε έσοδα. Να έχουμε έσοδα, τα οποία θα... Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Φτιάχτε ένα είδος ηλεκτρονικής, ένα μικρό e-shop με τα μπλουσάκια σας, γιατί μόνο τα μέλη. Σωστά. Είναι μια καλή ιδέα. Είναι μια ιδέα. Από μικρά πράγματα. Ξεκινήστε από μικρά πράγματα. Και μια λοταρία κάναμε πρόσφατα. Για να φτάσετε σε λίγο πιο μεγαλύτερα. Το μεγαλύτερο θα είναι κάποια στιγμή να κάνετε κλείσει ένα ταξίδι σε συνεργασία με κάποιο χορηγό που θα μπορούσε να δώσει ένα ταξίδι. Ναι. Τόσοι το κάνουν. Το οποίο ταξίδι μπορεί να το διοργανώνει ένα πρακτορείο, αλλά ο χορηγός να είναι άλλος. Σωστά. Όλες οι ιδέες καλοδεχούμενες. Με εμπνέετε και σας λέω, τώρα είναι δώρα αυτά της εκπομπής. Διότι με το... Ρωτάει ο άλλος, τι είναι αυτό. Α, ξέρεις, 1, 2, 3. Το μήνυμα πέρασε. Έτσι ακριβώς. Οπότε,
δώσαμε μια ωραία σκέψη. Λοιπόν, Βίκυ, ναι, μία ώρα πέρασε. Οφείλω να πω ότι πέρασε πολύ ευχάριστα και ανέμακτα, θα έλεγα. Τι να κάνουμε, να συνεχίσουμε. Ωραίο θα ήταν. Ωραίο θα ήταν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να είστε εδώ. Να ξέρετε ότι έναν απλό και ταπεινό ραδιοφωνικό παραγωγό τον έχετε κοντά σας για τις ειδήσεις, τις ανακοινώσεις, τα νέα σας και να έρθουν και άλλοι. Ωραία. Το ξανακάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με μεγάλη μου χαρά και στη διάρκεια ή κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας, αν θέλετε να πείτε κάτι, μπορείτε να μας ενημερώσετε. Μπορεί και να μείνετε εδώ, αλλά εμείς θα το ανακοινώσουμε με μεγάλη μας χαρά. Και μακάρι μέσω της εκπομπής σας κάποιοι άνθρωποι να ευαισθητοποιηθούν, άμα θέλανε να μπορούν να βρουν τον τρόπο. Ελάτε στην οικογένεια της σύμπλευσης. Ωραία τα λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σύμπλευση forever. Σας δίνω. Τώρα πετάω διάφορα. Ραντεβού στο Αιγαίο. Ραντεβού στο Αιγαίο. Ραντεβού στους αγαπητούς φίλους συμπατριώτες που περιμένουν την ομάδα της σύμπλευσης να αναπτερώσει το ηθικό, να δώσει πνοή στα νησιά μας, να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας στο κομμάτι της υγείας και όχι μόνο, και να αρκετές φορές δείχνει να ψυχαγωγήσουμε κιόλας. Λες. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι στο NSTV Live. Ήταν ο Παναγιώτης Κωνσταντίνης από το Ταξιδεύοντας στον Κόσμο. Καλό σας βράδυ και να προσέχετε στον δρόμο. Καλησπέρα, είναι Πέμπτη. Είναι η εκπομπή Ταξιδεύοντας στον Κόσμο με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και